Μία από τις καλύτερες τουριστικές περιόδους των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αναμένεται να είναι για την πόλη και τους ορεινούς προορισμούς η φετινή, με τις προκρατήσεις να έχουν ήδη σπάσει κάθε ρεκόρ. Παραδοσιακά η κίνηση τις ημέρες των Χριστουγέννων στα Γιάννενα και τους άλλους κοντινούς προορισμούς όπως το Μέτζοβο, το Ζαγόρι, τα Τζουμέρκα και η Κόνιτσα είναι αυξημένη. Οι συνθήκες όμως πλέον έχουν αλλάξει προς το καλύτερο και η αναμενόμενη κίνηση φαίνεται ότι θα δημιουργήσει νέα ρεκόρ επισκεψιμότητας. Την εικόνα αυτή μετέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Ηπείρου, Λευτέρης Ζαρκάδας, που στάθηκε στην ευτυχή συγκυρία και τις προϋποθέσεις που αυτή δημιουργεί για την περιοχή με τις δράσεις εξωστρέφειας που υλοποιούνται από το σύνολο των τοπικών φορέων. Είναι δεδομένο ότι η συγκεκριμένη περίοδος είναι πάντα στο φόρτε τους τουριστικά για τη δικιά μας περιοχή και για την πόλη των Ιωαννίνων αλλά και για τους ορεινούς όγκους, δηλαδή και για τα Ζαγοροχώρια και για το Μέτσοβο αλλά και για το Τσουμέρκα. Η τάση η οποία διαφαίνεται από πολύ νωρίς φέτος είναι πράγματι ότι θα είναι αρκετά καλή η πληρότητα στα τουριστικά καταλήμματα. Από πολύ νωρίς υπήρχαν προκρατήσεις και αν δεν υπάρξει κάτι τη τελευταία στιγμή στο οποίο να εμποδίσει κακός καιρός ή οτιδήποτε άλλο, φαίνεται ότι θα είναι μια αρκετά καλή περίοδο για τη δικιά μας περιοχή. Ναι, πράγματι είναι η ευτυχή συγκυρία αυτή τη στιγμή και για τη χώρα μας, η οποία αποτελεί μια όαση σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Γύρω μας υπάρχουν προβλήματα, οπότε όλοι οι ξένοι επιλέγουν τη δικιά μας περιοχή, αλλά και μόλις οι κινήσεις που έχουν γίνει και από την πλευρά του Δήμου Ιωαννιτών, αλλά και της περιφέρειας με την εξωστρέφεια και τα ανοίγματα καινούριων αγορών, αλλά κυρίως και με τη δυναμική την οποία αναπτύσσεται με τις καινούριες πτήσεις με το αεροδρόμιο, είναι μια ευτυχή συγκυρία που πρέπει να την εκμεταλλευτούμε, να βάλουμε στον τουριστικό χάρτη παγκόσμια την περιοχή της Ηπείρου και κυρίως και την πόλη των Ιωαννίνων, με επίκεντρο την πόλη των Ιωαννίνων. Έτσι θα δουλέψουν και τα περίχωρα και είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικότητα αυτό το οποίο χρόνια παλεύουμε, τον τουρισμό των τεσσάρων εποχών. Πραγματικά είναι μια περιοχή η οποία μπορεί σε όλο αυτό το φάσμα, σε όλο το μήκος και το πλάτος της όλου του χρόνου να μπορεί να δέχεται τουρισμό μαζικό αλλά και μεμονωμένο. Πραγματικά πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Αυτό που συζητούσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν μεταξύ των άλλων η έλλειψη επαγγελματισμού από το σύνολο των ασχολούμενων με τον κλάδο. Βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο συγκριτικά με τις προηγούμενες περιόδους, με τις προηγούμενες εποχές. Έχετε γίνει οι επαγγελματίες περισσότερο επαγγελματίες? Κοιτάξτε να δείτε, η κρίση έφερε και ευκαιρίες. Είναι δεδομένο ότι όπως όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν οι καλοί, πάντα υπάρχει και κάποιος που είναι κακός. Είναι δεδομένο ότι ένα καλό χαμόγελο και μια καλή συμπεριφορά ίσως θα μπορέσει να αμβλύνει τις όποιες μη ή καλύτερες ή λίγο χειρότερες υπηρεσίες. Όπως είναι δεδομένο επίσης ότι και την περσινή αλλά και την προπέρσινη χρονιά στα ετήσια βραβεία τα οποία συγκεκριμένη ιστοσελίδα βραβεύει την περιοχή μας, τα καταλήμματα π.χ. του Μετσόβου ή του Ζαγοροχωρίων είχαν πάρα πολύ ψηλή βαθμολογία, αλλά και συγκριτικά όλη η περιοχή των Ιωαννίνων και του Ορεινού Όγκου έχει πάρα πολύ ψηλή βαθμολογία σε σχετικά με άλλες περιοχές. Τα οποία, και αυτό είναι δεδομένο να σου πω γιατί. Είναι δεδομένο ότι κάποια καταλήμματα στα Ορεινά για να μπορέσουν να τραβήξουν τουρισμό ήταν επίσης βέβαιο ότι θα πρέπει να επενδύσουν στις υπηρεσίες. Έχουν πέσει αρκετά χρήματα σε αυτές τις περιοχές και είναι σίγουρο ότι σαφώς έχουν αναβαθμιστεί και υπηρεσίες. Πάντα βέβαια εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πάντα υπάρχει δυνατότητα να γίνουμε καλύτεροι εμείς πρώτα επαγγελματίες και εμείς συνήθως πρέπει να δώσουμε και τον τόνο γιατί ένα χαμόγελο, μια καλή συμπεριφορά όπως προείπα και πριν σε έναν πελάτη θα τους φέρει άλλους 10. Είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να έχουμε πολύ καλή συμπεριφορά και πολύ καλές υπηρεσίες. Η επένδυση στα τοπικά προϊόντα και σε αυτά της πρωτογενούς παραγωγής είναι ένα επιπλέον στοίχημα για τους επαγγελματίες του κλάδου και είναι κάτι που βλέπετε ότι το ζητά, το θέλει ο κόσμος που επισκέπτεται την περιοχή? Προφανώς είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να υπάρχει διασύνδεση και του πρωτογενού τομέα με την παροχή υπηρεσιών και θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν ευνοϊκή συγκυρία και για δικιά μας περιοχή. Είναι δεδομένο ότι εμείς έχουμε παραδοσιακά δικά μας προϊόντα τα οποία παράγονται στην περιοχή που είναι πολύ καλά και σαφώς και θα έπρεπε να τα βάζουμε και στο πρωινό μας αλλά και στη γενικότερη γευσυγνωσία την οποία μπορεί να παρέχει ένα κατάλημα ή ένα ξενοδοχείο. Πάντως αυτά έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες και από την πλευρά της Ένωσης Ξενοδόχων με το ελληνικό πρωινό, το υπηρετικό πρωινό. Αλλά και από την πλευρά της ΣΕΤ και της Συνομοσπονδίας Συνεκαζόμενων Δωματίων με το καλάθι πρωινού. Να υπάρχει ένα site παραγωγών, το οποίο μέσα από εκεί ο κάθε συνάδελφος θα μπορεί να προμηθεύεται τα προϊόντα με βάση την τοπική παραγωγή για να μπορέσει να υπάρχει διασύνδεση και να ξέρει και τι πουλάει στο κατάλημά του.